Μια μέρα πέσαμε σε ένα άρθρο που έλεγε για την επέτειο της βύθισης του υποβρυχίου Κατσόνης, που βέβαια αυτό το άρθρο έλεγε ότι το ναυάγιο είχε βρεθεί. Τελικά αυτό αποδείχτηκε λανθασμένο, αλλά μας έπιασε λίγο το ερώτημα πώς θα άξιζε για να πάμε να τραβήξουμε ένα ναυάγιο και να πούμε μια ιστορία που ακόμα είναι αρκετά άγνωστη και κανένας δεν το είχε δει αυτό το ναυάγιο. Και αρχίσαμε και κάναμε λίγη έρευνα γι' αυτό. Βρέθηκε το βιβλίο του Ηλία Τσουκαλά, το υποβρύχιο Y1 Λάμπρος Κατσόνης, και το διαβάσαμε όλοι. Ερωτευθήκαμε την ιστορία και ήταν λίγο αναπόφευκτο να το ακολουθήσουμε. Στην ερώτηση, πώς βρίσκει κανείς ένα υποβρύχιο που δεν έχει εντοπιστεί εδώ και 75 χρόνια, δεν υπάρχει λογική απάντηση. Η γνωριμία μας όμως με τον καθηγητή εφαρμοσμένης τεχνολογίας Μανώλη Αντωνιδάκη μας άνοιξε μια προσδόκητη πόρτα που ήταν πέρα από τη φαντασία μας. Είχε αναπτύξει μια σύγχρονη τεχνολογία που μπορούσε να ανιχνεύσει υλικά από πολύ μεγάλη απόσταση και να αναλύσει τη μοριακή τους δομή. Και καταφέραμε να εντοπίσουμε μέσα σε ένα θαλάσσιο οικόπεδο, σε μια θαλάσσια περιοχή, ένα σημείο που φαινόταν ότι είχε μια συγκέντρωση εκρηκτικών. Αυτό το στίγμα που βρέθηκε το πήγαμε στο πολεμικό ναυτικό που έστειλε ένα πλοίο της ειδογραφικής, στο οποίο ήμασταν και εμείς παρόντες, και αυτοί όντως το σιγούρεψαν με το πέρασμα ενός σόναρ ότι ήταν όντως το ναυάγιο. Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία να οργανώσουμε μαζί με το πολεμικό ναυτικό την επιχείρηση κινηματογράφησης του υποβρυχίου, το οποίο βρέθηκε στα 253 μέτρα βάθος. Ίσως δεν έχει ξαναγίνει καν στην Ελλάδα μια τέτοια κινηματογράφηση σε ένα τόσο μεγάλο βάθος. Αυτό ήταν μια τρέλα βασικά, γιατί η εταιρεία δεν είχε τα μέσα, τα οικονομικά, για να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Έπρεπε να στήσουμε μια αποστολή. Στα 250 μέτρα δεν βουτάει άνθρωπος. Άρα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να κατεβάσουμε ρομποτικές μηχανές με κάμερες στο βυθό και να κατεβάσουμε επίσης παράλληλα και φώτα για να μπορέσουμε να φωτίσουμε το ναυάγιο και να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες εικόνες. Ήταν μια τεράστια επιχείρηση, στην οποία περίπου όλα μας πήγαν ανάποδα, αλλά το φέραμε εις πέρας και καταφέραμε να κινηματογραφήσουμε για πρώτη φορά αυτό το υποβρύχιο που δεν το έχει δει ανθρώπου μάτι.